Συνάδελφοι, είναι η ώρα οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες να ξεσηκωθούμε, να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο έκτρωμα της φοροεξόδωσης. Το νέο νομοσχέδιο καθιερώνει τεχμαρτό εισόδημα ανάλογο του κατώτατου μισθού που ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Κράτος και κυβέρνηση θεωρούν με βάση το νομοσχέδιο ότι κάθε επαγγελματίας, ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι σημείες και την έκτασή τους, κερδίζει τουλάχιστον 1920 κάθε χρόνο. Και με βάση αυτή την παραδοχή θα φορολογείται με τους αντίστοιχους συντελεστές. Το τεκμαρτό αυτό εισόδημα θα προσαυξάνεται με διάφορα κριτήρια μέχρι τα 50.000 ευρώ. Ένα από αυτά είναι οι διευθύνσεις με βάση τις οποίες η κυβέρνηση θεωρεί αυθαίρετα ότι κάθε 3 χρόνια και μέχρι 4 τριετίες το εισόδημά μας θα αυξάνεται κατά 10%. Έτσι, το τεκμαρτό εισόδημα για επαγγελματία με δραστηριότητα από 9 έως 12 έτη είναι 13.104 ευρώ. Ενώ τα πάνω από 12, που είναι μια σημαντική πλειοψηφία, είναι 14.196. Επιπλέον καπέλο στο τεκμαρτό εισόδημα θα επιβάλλεται και ένα 10% επί των αμοιβών προσωπικού στην επιχείρηση και άλλα ποσά ανάλογα με το αν θα αυξάνεται ο τζίρος. Με το ίδιο νομοσχέδιο το κράτος εξυγχρονίζει και το χέρι με το οποίο βουτάει το λαϊκό εισόδημα, ώστε η επιδρομή πλέον να γίνεται και ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικών τιμολογίων κτλ. Ένας ψηφιακός λαβύρινθος για τη συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων που κάνει ακόμα πιο ασφιχτικές τις συνθήκες λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεών μας, ενώ ταυτόχρονα εκτινάζει το κόστος, μιας και η πλειοψηφία ούτε τεχνικό εξοπλισμό διαθέτει, ούτε οργανωμένα λογιστήρια. Έχει σχάσει ο κύριος Κατσιφράφτης και τα κυβερνητικά στελέχη για τη φοροδιαφυγή δίθεν των επαγγελματιών. Μάλιστα, βάζουν μπροστά τους εργαζόμενους γιατί τους λυπούνται, λέει, να πληρώνουν λιγότερα τους επαγγελματίες. Εμείς αναρωτιόμαστε ένα πράγμα. Πώς είναι δυνατόν οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλέμποροι, οι βιομήχανοι να πληρώνουν λιγότερα από τον επαγγελματία, από τον εργαζόμενο, από τον συνταξιούχο? Γιατί είναι έξω από την εικόνα της φορολογικής δικαιοσύνης ότι τεντρώνουν όλο το πλούτο, έχουν δώσει εθελοντική φορολογία και 58 φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές? Οι τράπεζες έχουν ένα βαλόμενο φόρο, 12 ετίες και άλλες φοροαπαλλαγές στις στρατηγικούς επενδυτές. Offshore, τριγωνικές συναλλαγές, φορολογική παράδειση. Με πρόσφατα στοιχεία της ΑΔΕ, το 0,2 των αφημείων χρωστά το 78,2 των ληξιδόδεσμων χρεών. 550 δις ευρώ ήταν το σύνολο των εισπράξεων την τελευταία δεκαετία, από τα οποία τα 340 δις είναι έμεση πόλη. Το 95% είναι πληρωμένα από εργαζόμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες. Σκόπιμα καλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Σήμερα καλούν τους μισθωτούς να βάλουν πλάτη για να νομιμοποιηθεί η φοροεργασία των μικρών, αύριο θα κλείνουν το μάτι στους επαγγελματίες για να μην αυξηθούν το βασικό μισθός. Η απάτη δεν θα περάσει. Ούτε κατά ένα ευρώ δεν προβλέπεται να μειωθεί η φορολογία των μισθωτών και των συνταξιούχων φυσικά. Ο λαός αντίθετα πληρώνει άμεσους και με τους φόρους
η κυβέρνηση προσδοκά αύξηση των εσόδων το 2024, επικαλούμενη για την ακρίβεια, αποστράξει σε ΦΠΑ, καύσιμα κτλ. Δεν θα τα καταφέρει η κυβέρνηση να στρέψει τους εργαζόμενους ενάντια στους αυτοαπασχολούμενους. Κάνει πως δεν ξέρει ότι οι οικογένειες των αυτοαπασχολούμενων απαρτίζονται από εργαζόμενους και από συνταξιούχους. Είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα αποπροσανατολίσουν τόσο χυδαία τις λαϊκές οικογένειες. Ήδη πληρώσαμε και πληρώνουμε πάρα πολλά. Πέρα από την φορολογία έχουμε τον έμφυα, το υψηλό ΦΠΑ, φόρο στα καύσιμα, δημοτικά τέλη και πάει λέγοντας. Πληρώνουμε τα φροντιστήρια των παιδιών μας, την ιδιωτική υγεία, τις υποδομές, την κοινωνική προστασία, τις συντάξεις πείνας. Μήπως τα φορολογικά έσοδα θα αξιοποιηθούν για έργα και υποδομές. Έχουμε πείρα, τα είδαμε. Όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά η κυβέρνηση τα προορίζει για ιδιωτικοποίηση, όχι για ενίσχυση. Αυτό έχει αποδειχθεί στη ζωή, στην καθημερινότητα κάθε ενός από εμάς και από τους χιλιάδες λαού που σπρώχνονται στα δημόσια νοσοκομεία. Το ξεχαρβαλωμένο και εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας παραμένει. Οι υποδομές για την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας από καταστροφές επίσης ανυπαρκές. Αν θέλανε να βοηθήσουν τα πιο ευάλωτα στρώματα, τους επαγγελματίες που μπορεί να εξωθούνται στη φοροδιαφυγή λόγω ανάγκης, θα εφαρμόζανε πραγματικά μέτρα για την προστασία μας εξ αρχής. Τέτοιο μέτρο είναι η καθιέρωση αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ για κάθε επαγγελματία, όπως ίσχυε και πριν τα μνημόνια, ώστε να εξασφαλίσει τις οικογενειακές ανάγκες και τις ανάγκες της μικροεπιχείρησής του. Το αφορολόγητο όριο είναι ένα αίτημα που αφορά το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων. Επιβάλλεται να υπάρχει αφορολόγητο στους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, στους αγρότες. Άλλο μέτρο είναι η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος χωρίς κανέναν αστερίσκο. Είναι η διαγραφή μέρους των άδικων οφειλών λόγω μνημονίων, λόγω αντιλαϊκών νόμων, αναστολών λόγω των lockdown, φυσικών καταστροφών και άλλα. Είναι η εξασφάλιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για τις μικροεπιχειρήσεις, ώστε να τακτοποιούν κατά προτεραιότητα χρέη και υποχρεώσεις και όχι να καπελογείς κρατικά και ιδιωτικά χωράκια να αρμέγουν τραπεζικούς λογαριασμούς με τις αναγκαστικές εισπράξεις. Δεν θα επιτρέψουμε να πέσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Είμαστε και θα είμαστε μπροστά και από αυτό το βήμα να καλέσουμε αύριο 11 ώρα στην Ίντρο να αποτρέψουμε άλλον έναν πληστηριασμό συναδέλφου υδραυλικού μαζί με τους εργαζόμενους. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, είναι αδίστακτη. Η νέα φορολογική επιβάρυνση θα κόψει από το εισόδημα που ήδη δύσκολα βγάζουμε. Θα ψαλιδίσει κι άλλο τις λαϊκές μας ανάγκες που ήδη δεν καλύπτονται. Θα διωκώσει τα ήδη μεγάλα μας χρέη. Θα οδηγήσει δυστυχώς πολλούς από εμάς στην απόγνωση, στο λουκέτο, στην ανεργία. Η απάντηση πρέπει να είναι άμεση. Η φορολογία δεν αντιμετωπίζεται ατομικά. Τα μέτρα της κυβέρνησης μας αφορούν όλους. Οι επαγγελματίες έχουμε πλέον μεγαλύτερη πείρα. Τώρα είναι η ώρα να την αξιοποιήσουμε. Δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χώρος για αυταπάτες. Η οργάνωση της πάλης είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας. Την ίδια στιγμή, συνδικαλιστικές ηγεσίες
και οι κρυπτοβάθμιες παίζουν το βρώμικο παιχνίδι της κυβέρνησης των δίθεν εξαιρέσεων, που στόχο έχει να διασπάσει τον κοινό αγώνα των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επαγγελματιών, των επιστημών, και να παρατηθεί το κίνημα από το βασικό αίτημα της συνολικής απόσυρσης αυτού του εκτρώματος. Λέμε με αποφασιστικότητα, δεν θα περάσει να αποσυρθεί με τον αποφασιστικό και ενιαίο αγώνα των μικρών επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των επιστημόνων. Αλήθεια, ο περιβόητος κοινωνικός διάλογος που ακούμε χρόνια, που τόσο επικαλούνται αυτές οι διοικήσεις, πού οδήγησε? Βρήκαν κοινά αποδεκτή λύση οι μεγαλοκαρχαρίες και οι αυτοαπασχολούμενοι? Είναι ανταγωνιστές στην αγορά που κάνουν κεφάλαιο τα κεφάλαια, και εδώ ο αυτοαπασχολούμενος είναι ο αδύναμος κρίκος? Τα προβλήματα τα γνωρίζει η κυβέρνηση, όπως τα γνώριζαν και οι προηγούμενες κυβέρνησεις. Η πολιτική τους όμως είναι συμμεταγμένη με τις μεγάλες κυβερνήσεις. Αυτά τα συμφέροντα, κύριε Του. Η μακροχρόνια στάση όλων όσων τάζουν δίθεν οικονομική δημοκρατία μέσα στη ζούγκλα του ανταγωνισμού είναι βολική για την κυβέρνηση, αφού ούτε κάτι πιέζει. Και ταυτόχρονα άκρος επικίνδυνη για το κίνημά μας, μιας και που βάζει το μεγάλο φρένο της αναμονής, οδηγεί τους αγώνες σε απογοήτευση. Εμείς καλούμε σε οργάνωση του αγώνα. Οι κυβερνήσεις υπολογίζουν μόνο την πάλη μας. Μετρούν και ξαναμετρούν πόσοι βρίσκονται στους δρόμους. Η συλλογική δράση χρειάζεται τώρα να δυναμώσει. Αν η κυβέρνηση δεν βρει απέναντι το συνδικαλιστικό κίνημα, θα περάσει εύκολα στα νέα μέτρα. Θα πάρει ακόμα χειρότερα το επόμενο διάστημα. Δεν θα υποκύψουμε σε κανέναν εκβιασμό. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε την παραπληροφόρηση, ούτε τον αποπροσανατολισμό. Η σημερινή μας αγωνιστική απάντηση, όπως και αυτή στις 8 Νοέμβρη, είναι παρακαταθήκη για τις δύσκολες μέρες που έρχονται και θα είναι πιο δύσκολες. Κάθε ομοσπονδία, κάθε σωματείο, όλα τα συνδικαλιστικά όργανα να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στη νέα φορολογική λέλαπα. Απαιτούμε το απαράδεκτο νομοσχέδιο να μην κατατεθεί. Αν η κυβέρνηση τολμήσει να το καταβάσει, θα μας βρει πάλι στον δρόμο τη μέρα κατάστασης του ακόμα περισσότερους. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες, συνάδελφοι.